Το θέατρο της Κυριακής. Θα ακούσετε σήμερα το μονόπρακτο της Λουσίλ Φλέτσερ, συγγνώμη, λάθος ο αριθμός. Λίγα λόγια για τη συγγραφέα και το έργο. Το έργο που θα ακούσετε απόψε με τον τίτλο «Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός» γράφτηκε από τη γνωστή στο είδος της συγγραφέα Λουσίλ Φλέτσερ. Αυτό το νέο είδος ραδιοφωνικών εκπομπών το είχε λανσάρει με τεράστια επιτυχία ο ραδιοφωνικός σταθμός SBS της Αμερικής σε μια σειρά από 20 συνέχειες που την ονόμασε «Το ημίωρο της αγωνίας». Η Λουσίλ Φλέτσερ γεννήθηκε το 1913 στο Μπρούκλιν, αποφύτησε από το κολέγιο Βάσαρ το 1933 και άρχισε την καριέρα της σε μια διαφημιστική εταιρεία σαν καλλιτεχνική συνεργάτης. Από το 1939 ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο και ως το 1945 έγραψε πολλά έργα στην ίδια πάντοτε γραμμή. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα που αργότερα τα διασκεύασε για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι το Campbell Soup, η Lady Esther, συγγνώμη λάθος ο αριθμός, ο άνθρωπος της νύχτας, ήχος των ετών και άλλα. Ο άνθρωπος της νύχτας, όπως και το συγγνώμη λάθος ο αριθμός, είχαν τεράστια επιτυχία. Οι δε επαναλήψεις τους ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ραδιόφωνο. Ειδικότερα, το έργο που θα ακούσετε απόψε και που είναι το πιο αντιπροσωπευτικό στο είδος του, παίχτηκε σε τόσες επαναλήψεις που λέγεται πως δεν υπάρχει άνθρωπος στην Αμερική που να μην το έχει ακούσει. Η Φλέτσερ, ύστερα από το «Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός», δέχτηκε σειρά προτάσεων για το έργο της από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρώτον, γυρίστηκε σαν φιλμ με πρωταγωνίστρια την Μπάρμπαρα Στάνουικ και είχε την ίδια πάντοτε επιτυχία. Ακολούθησε μια σειρά δίσκων αγωνίας με κυριότερο έργο το «Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός», που όπως έγραψαν οι κριτικοί, είναι αδύνατο να τους ακούσει κανείς, αυτούς τους δίσκους δηλαδή, έστω και μαναμένα όλα τα φώτα του σπιτιού του και να μην ανατριχιάσει ως το κόκαλο. Τέλος, το ίδιο πάντα έργο μαζί με άλλα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New Yorker και ακολούθησαν αργότερα άλλες εκδόσεις. Όταν τη ρώτησαν γιατί περιορίστηκε ειδικότερα σε αυτό το είδος έργων αγωνίας, τους αποκάλυψε ότι το μυστήριο την ενδιέφερε πάντοτε και από μικρό παιδί διάβαζε αστυνομικά μυθιστορήματα. Νομίζω, είπε, ότι ο κοινός ακροατής ή ο αναγνώστης ενός έργου που δεν έχει νιώσει ποτέ στη ζωή του τον κίνδυνο, θέλει να περάσει μερικές στιγμές αγωνίας, έστω και καθισμένο στην πολυθρόνα του σπιτιού του. Για τον καθημερινό άνθρωπο, το μυστήριο είναι μια τονωτική ένεση. Φυσικά, όταν είναι έξυπνα παρουσιασμένο και προπαντός, όταν το παρακολουθεί ή το διαβάζει, με ασφάλεια και από μακριά. Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός. Μετάφρασης και ραδιοφωνική διασκευή Μέλπος Ζαρόκοστα. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες με τη σειρά που θα ακουστούν: Βούλα Ζουμπουλάκη, Σούλα Θανασιάδου, Σπύρος Καλογύρου, Νίκος Μπούγας, Μαρίκα Κοτοπούλη, Λάμπρος Κοτσίρης και Κώστας Μανιουδάκης. Μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτση. Τεχνική επιμέλεια Γιάννη Καρμπέρι. Ραδιοσκηνοθεσία Βίρονα Πάλι. Αυτό το τηλέφωνο απόψε. Τι να κάνω τώρα? Και δεν έχει τίποτα το ραδιόφωνο. Στάσου να δω μήπως μπορώ να βρω τίποτα της προκοπής. Θα δεν τρέπονται. Λες και βρισκόμαστε στη ζούγκλα.
Μα τι να πάθε το τηλέφωνο του Έλμπερτ. Για να δοκιμάσω πάλι. Αμα δεν υποφέρεται πια. Τόση ώρα να μιλάει. Θα πάρω το κέντρο να δω τι συμβαίνει. Κέντρο, παρακαλώ. Ακούστε, Δεσποινής, προσπαθώ να πάρω τον αριθμό Μάρι Χιλ 4098, εδώ και 3 τέταρτα περίπου, και η γραμμή είναι κατηλημένη. Για προσπαθήστε εσείς, παρακαλώ. Μήπως μπορείτε εσείς να με συνδέσετε, γιατί φοβάμαι πως κάτι έπαθε η γραμμή μου. Μάρι Χιλ 4098, είπατε. Περιμένετε, παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν να μιλάει τόση ώρα. Είναι το γραφείο του ανδρός μου. Μου είπε πως είχε λίγη δουλειά απόψε και θα αργούσε. Και είμαι μόνη μου στο σπίτι. Δεν είμαι και τόσο καλά στην υγεία μου, ξέρετε, και τα νεύρα μου. Κυρία μου, η γραμμή είναι απεισχολημένη, ακούστε. Πάρτε αργότερα. Εμπρός. 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 Είναι εκεί ο κύριος Στίβενσον. Εμπρός, εμπρός. Ναι. Εμπρός, εσύ, Τζόρτζ. Μάλιστα, κύριε. Εμπρός. Ποιος είναι εκεί. Τι αριθμός είναι εκεί, παρακαλώ. Ο πελάτης ειδοποίησε. Όλα είναι έτοιμα για απόψε. Μάλιστα, κύριε. Από πού τηλεφωνείς? Από ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Εντάξει. Τη διεύθυνση την ξέρεις. Στις 11 ο αστιφύλακας τελειώνει το γύρο του στη Δευτέρα Λεωφόρο και πηγαίνει σε ένα κοντινό μπαρ. Πρόσεξε τα φώτα να είναι κλειστά στο κάτω πάτωμα. Μόνο ένα θα φαίνεται από το δρόμο. Στις 11 και 4 ακριβώς περνάει το τρένο. Σφυρίζει αρκετά δυνατά και κάνει θόρυβο. Σε περίπτωση που τα παράθυρά της είναι ανοιχτά και αρχίζει να στριγκλίζει. Μόλις λοιπόν το τρένο περάσει τη γέφυρα. Εμπρός, τι αριθμός είναι εκεί, παρακαλώ. Εντάξει, κατάλαβα. Και πρόσεξε. Γρήγορη και παστρική δουλειά. Όχι πολλά αίματα. Ο πελάτης δεν θέλει να υποφέρει πολύ, η λεγάμενη. Μαχαίρι, κάνει αφεντικό. Ναι, ναι, μαχαίρι. Και μην ξεχάσει να πάρει τα δαχτυλίδια, βραχιόλια, ό,τι βρει τέλος πάντων. Είναι σε μια θήκη πάνω στην τουαλέτα. Ο πελάτης θέλει να φαίνεται σαν κλοπή. Κατάλαβες. Εντάξει, κατάλαβα. Τρομερό. Απίστευτο. Ο Θεέ μου. Είναι τρομερό. Εμπρός. Εμπρός. Κέντρο, παρακαλώ, γρήγορα. Κέντρο, να μιλείτε, παρακαλώ. Ακούστε, με διέκοψαν, Δεσποινής. Μόλις με διέκοψαν. Λυπούμε, κυρία μου. Τι αριθμό είχατε καλέσει? Μα αυτό που σας είπα. Εσείς καλέσατε Μάρι Χιλ 4098 και... Κυρία μου, έχω χιλιάδες γραμμές μπροστά μου. Είμαστε 25 τηλεφωνήτριες εδώ. Μα τώρα μόλις ζήτησε από το κέντρο να με συνδέσει με το Μάρι Χιλ 4098 και βούιζε το τηλέφωνο και μου είπε μια κοπέλα να πάρω αργότερα. Αλλά μπλέχτηκε η γραμμή και άκουσε ένα τρομερό τηλεφώνημα. Ακούστε, πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε από πού έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Μα συγγνώμη, δεν σας καταλαβαίνω. Τι ακριβώς? Το ξέρω πως ήταν λάθος ο αριθμός και δεν έπρεπε να ακούω ξένα τηλεφωνήματα, αλλά αυτοί οι δύο άντρες ήταν απέσιοι. Δύο δολοφόνοι, ψυχροί, απέσιοι ήτανε. Και πρόκειται να δολοφονήσουν κάποιον. Μια φτωχιά, αθώα γυναίκα που είναι μόνη της σε ένα σπίτι, κοντά σε γέφυρα. Πρέπει να τους σταματήσετε, προς Θεού. Πρέπει. Τι αριθμό καλούσατε, κυρία μου? Δεν έχει σημασία. Αυτός ήταν λάθος ο αριθμός. Εσείς μου τον δώσατε και πρέπει να βρείτε αμέσως ποιος ήταν. Αμέσως! Μα κυρία μου. Ωχ, μα γιατί είσαι τόσο ανόητη. Δεν καταλαβαίνεις. Θα γίνει κάποιο λάθος όταν έπαιρνες τον αριθμό. Εσύ ήσουν. Θυμάμαι τη φωνή σου. Σε κάποιον από όλους τους αριθμούς θα έκανες λάθος. Και άκουσα αυτούς τους δύο δολοφόνους. Αυτοί δεν με ακούγανε, φαίνεται, γιατί τους μιλούσα και δεν απαντούσαν. Αλλά εγώ τα άκουσα όλα. Πώς τον πήρες πριν τον αριθμό Μάρι Χιλ 4098? Για δοκίμασε πάλι. Μπορεί να βρεις τον ίδιο. Θέλω να πω έναν που να μοιάζει με το 4098. Θέλετε το Μάρι Χιλ 4098. Περιμένετε, θα σας ειδοποιήσω. Ευχαριστώ. Ζων. Όλες αυτές οι τηλεφωνήτριες είναι Θεέ μου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εμπρός. Λυπούμε, κυρία μου. Η γραμμή που ζητήσατε είναι κατηλημένη. Δεσποινής. Κέντρο. Κέντρο. Μια στιγμή. Μην κλείσετε. Μάλιστα, κυρία μου. Δεν προσπαθήσατε να πάρετε τον αριθμό που κάνατε λάθος, αφού σας εξήγησα. Δεν θέλω το Μάρι Χιλ 4098. Θέλω τον άλλον που κάνατε λάθος. Με συγχωρείτε, τι αριθμό ζητούσατε? Δεν μπορείς να αφήσεις τον αριθμό που ζητούσα. Κάνε αυτό που σου λέω επιτέλους. Θέλω να βρείτε ποιος ήταν ο αριθμός που άκουσα μια συνομιλία προλίγου. Είναι καθήκον σου να βρεις τον αριθμό. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποιος τηλεφωνούσε. Θα αφήσεις έτσι τους δύο δολοφόνους ελεύθερους. Προσπάθησε να βρεις. Περιμένετε, θα σας συνδέσω με την προϊσταμένη. Κυρία Κέρτης, πάρτε το 17, παρακαλώ. Το 17. Τι είναι, παιδί μου, τι συμβαίνει? Κάποιος ζητάει να ελέγξουμε έναν αριθμό που πήρε κατά λάθος. Δεν τον πήρα εγώ κατά λάθος, Δεσποινής μου. Πάρτε, κυρία Κέρτης, εγώ αδύνατο να καταλάβω. Ακούστε! Ορίστε, προϊσταμένη εδώ. Τι συμβαίνει, παρακαλώ?
Είσαστε οι προϊσταμένοι του κέντρου. Ακούστε, θέλω να βρω από πού έγινε μια συνομιλία που άκουσα προλίγου. Αμέσως, παρακαλώ. Δεν έχω ιδέα ποιος μιλούσε. Οι γραμμές μπλέχτηκαν, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη να βρούμε από πού έγινε το τηλεφώνημα. Γιατί πρόκειται για ένα έγκλημα. Ναι, ένα τρομερό προσχεδιασμένο έγκλημα. Θέλουν να δολοφονήσουν μια γυναίκα απόψε στις 11 και 4. Καταλάβατε? Ναι, πώς. Δεν μπορείτε εσείς. Δεν ξέρετε από πού γίνεται ένα τηλεφώνημα? Εξαρτάται, κυρία μου. Από τι εξαρτάται? Αν η γραμμή είναι ακόμα ανοιχτή. Αν το τηλεφώνημα εξακολουθεί και αν έχει γίνει η σύνδεση από εδώ, από το κέντρο, μπορούμε να το βρούμε στο μηχάνημα. Αν η γραμμή έχει κλείσει, είναι αδύνατον. Αν έχει κλείσει? Εννοώ αν έχουν πάψει να μιλούν τα δύο μέρη, τα δύο άκρα. Μα φυσικά τελείωσε η συνομιλία τους τώρα, ύστερα από τόση ώρα. Έχουν περάσει τουλάχιστον 5 λεπτά από τότε. Και δεν φαινόντουσαν από αυτούς τους τύπους που λένε πολλά στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω, κυρία μου. Αν και δεν πιστεύω. Δεν μου λέτε πώς ονομάζεστε? Κυρία Στίβενσον, αλλά ακούστε σας παρακαλώ. Μια στιγμή να το γράψω. Και ο αριθμός τηλεφώνου? Πλάζα 422-95. Αν πρόκειται να γράφετε μια ώρα και να χάνετε τόσο καιρό. Και ο λόγος, κυρία μου, που ζητάτε να ελέγξουμε τον αριθμό? Ο λόγος? Μα για όνομα του Θεού, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω τόση ώρα. Άκουσα μια συνομιλία κατά λάθος. Δύο άνδρες σχεδιάζανε να δολοφονήσουν μια γυναίκα. Δεν σας φτάνει αυτό? Κυρία μου, τηλεφωνήσατε στην αστυνομία? Όχι, πώς μπορούσα? Αυτή την πληροφορία τη ζητάτε εσείς προσωπικώς? Θέλω να πω σαν ιδιώτης. Ναι, αλλά εντωμεταξύ. Τότε λυπούμε, κυρία μου. Δεν έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε τέτοιου είδους πληροφορίες στους συνδρομητάς μας. Αν είσαστε από καμιά ειδική υπηρεσία. Για όνομα του Θεού! Δεν μπορεί κανείς να δώσει πληροφορίες για ένα έγκλημα χωρίς να μπλέξει με γραφειοκρατία. Μα είναι φοβερό! Πολύ καλά, λοιπόν. Θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Ηλίθια όντα. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Κέντρο, να μιλείτε, παρακαλώ. Θέλω να με συνδέσετε με την αστυνομία. Περιμένετε, παρακαλώ. Εμπρός. Μια στιγμή, περιμένετε. Τζόνι, άφησε την τηλεόπτα στο τραπέζι και πήγε να φέρει λίγο νερό. Άντε, γεια σου. Εμπρός, αστυνομικό τμήμα 43. Αστυφύλαξη Ντάφη, σας ομιλεί. Επιτέλους. Τελειώσατε με τις τηλεόπτες, κύριε αστυνόμε. Εδώ, κυρία Στίβενσον, οδός North Sutton, 53. Θέλω να σας δώσω πληροφορίες για ένα έγκλημα. Θέλω να πω, το έγκλημα δεν έγινε ακόμα, αλλά άκουσα μια συνομιλία στο τηλέφωνο κατά λάθος. Η τηλεφωνήτρια μου έδωσε λάθος τη γραμμή. Προσπάθησα να ανακαλύψω τον αριθμό μόνιμα από το κέντρο, αλλά όλοι τους εκεί πέρα είναι τόσο ανόητοι. Δεν βρίσκεις άκρη. Λοιπόν, κυρία. Είμαι σίγουρη πως πρόκειται για δολοφονία. Άκουσα το σχέδιό τους καθαρά. Δύο άντρες μιλούσαν και έλεγαν πως θα σκοτώσουν κάποια γυναίκα στις 11 και 4 απόψε. Αυτή η γυναίκα μένει κοντά σε μια γέφυρα, είπαν. Ναι. Και ότι είναι ένας αστυφύλακας που κάνει το γύρο του κατά τις 11 και μετά πηγαίνει σε ένα μπαρ στη Δευτέρα Λεωφόρο. Έτσι είπαν. Έχουν δε και ένα πελάτη αυτοί οι δύο που τους πληρώνει να σκοτώσουν αυτή τη φτωχιά γυναίκα. Πρέπει, λέει, ο ένας να πάρει και τα δαχτυλίδια της. Όλα της τα κοσμήματα για να φανεί ότι έγινε δίθεν κλοπή. Ξέρετε, όλα αυτά με έχουν ταράξει πολύ και δεν είμαι και πολύ καλά. Κατάλαβα. Και πότε έγιναν όλα αυτά, κυρία μου? Εδώ και 10 λεπτά περίπου, φαντάζομαι. Αχ, Θεέ μου, ησύχασα κάπως. Μπορείτε να βοηθήσετε, δεν είναι έτσι? Καταλαβαίνετε, ε? Και πώς είπατε, πώς λέγεστε? Στίβενσον, κυρία Στίβενσον. Ο σύζυγός μου λέγεται Έλμπερτ. Και διεύθυνσης, παρακαλώ. 53 North Sutton, κοντά στη γέφυρα. Στη γέφυρα του Queensboro εννοώ. Και ξέρετε, έχουμε έναν αστυφύλακα που περνάει κάθε βράδυ και το σπίτι είναι στη γωνιά ακριβώς της Δευτέρας Λεωφόρου. Ο αριθμός που καλούσατε, ποιος είναι? Μάρι Χιλ 4098, αλλά δεν ήταν από εκεί το τηλεφώνημα που άκουσα. Θέλω να πω, αυτός ο αριθμός είναι του γραφείου του ανδρός μου. Είχε πολλή δουλειά απόψε και έμεινε να την τελειώσει. Γι' αυτό προσπαθούσα να του τηλεφωνήσω τόση ώρα. Μόνο που βούιζε το τηλέφωνο. Ήθελα να του πω να έρθει σπίτι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είμαι κατάκητη, βλέπετε, και η πρέτρια έχει έξοδα απόψε. Και φοβάμαι μόνη μου τόσες ώρες. Αν και ο άντρας μου λέει πως δεν υπάρχει ανάγκη αφού έχω το τηλέφωνο εδώ δίπλα στο κρεβάτι μου. Εντάξει, κυρία Στίβενσον, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε από πού έγινε το τηλεφώνημα. Μα η τηλεφωνική εταιρεία λέει πως δεν μπορεί να ξέρει από πού έγινε το τηλεφώνημα, αν έχουν διακόψει εντωμεταξύ. Α, έτσι. Εμένα μου φαίνεται πως πρέπει να ενεργήσετε κάπως πιο δραστικά από το να ψάχνετε τα τηλέφωνα. Τι θα βγει με αυτό, αφού εντωμεταξύ έχουν διακόψει? Ώσπου να μάθετε περί τίνος πρόκειται, θα έχει γίνει ο φόνος. Καλά, αφήστε το σε εμάς, κυρία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μην ανησυχείτε. Εδώ χρειάζεται κυνηγητό. Πρέπει να ψάξετε σε όλη την πόλη για αυτούς τους δύο κακούργους. Εγώ μένω κοντά στη Δευτέρα Λεωφόρο και η γέφυρα είναι 2 βήματα από. Δεν αισθάνομαι καθόλου ασφαλής. Σας βεβαιώ, θα ήταν καλύτερα να στέλνατε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας στη γειτονιά μας. Τώρα, αμέσως! Και τι σας κάνει να φαντάζεστε ότι ο φόνος θα γίνει στη δική σας γειτονιά? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά οι συμπτώσεις είναι τρομερές. Δευτέρα Λεωφόρος, ο αστυφύλακας, η γέφυρα. Κυρία μου, η Δευτέρα Λεωφόρος είναι πολύ μακρύς δρόμος. Και ξέρετε πόσες γέφυρες υπάρχουν στην πόλη της Νέας Υόρκης? Για να μην σας αναφέρω το Brooklyn, Queens, Bronx κλπ.
που ξέρετε ότι πρόκειται για το δικό σας σπίτι και όχι για κανένα άλλο σπιτάκι έξω στο Staten Island που υπάρχει μια άλλη δευτέρα λεωφόρος και ο Θεός ξέρει πόσες γέφυρες. Στο κάτω-κάτω της γραφής, πώς ξέρετε ότι μιλούσαν για τη Νέα Υόρκη και όχι για κανένα άλλο μέρος? Μα άκουσα τη συνομιλία εδώ, στο τηλεφωνικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Και πού ξέρετε αν δεν ήταν κανένα υπεραστικό τηλεφώνημα? Τα τηλέφωνα είναι μυστήρια πράγματα, κυρία μου. Ακούστε, γιατί δεν το παίρνετε έτσι να πούμε? Αν δεν τύχαινε να ακούσετε αυτή τη συνομιλία, θα είχατε καμιά ανησυχία τώρα? Θα σας έκανε τόση εντύπωση ένας φόνος μέσα στους χίλιους που γίνονται σε όλο τον κόσμο? Μάλλον όχι, όμως ήταν τόσο τρομερό, τόσο απάνθρωπο. Πολλές δολοφονίες γίνονται σε αυτή την πόλη κάθε μέρα, κυρία μου. Αν μπορούσαμε να τις σταματήσουμε, θα το κάναμε. Αλλά με κάτι τέτοιες αόριστες πληροφορίες είναι αδύνατο να δράσουμε. Είναι σαν να ψάχνουμε βελόνα στάχερα. Μα σίγουρα. Εκτός πια και αν έχετε κανένα ειδικό λόγο να πιστεύετε ότι αυτό το τηλεφώνημα έγινε επίτηδες και υπάρχει κάποιος που θέλει να σκοτώσει εσάς. Εμένα? Μα όχι, όχι, δεν νομίζω. Θέλω να πω, από πού και ως πού. Εγώ είμαι μόνιμη εδώ μέσα, μέρα νύχτα, δεν βλέπω ψυχή. Εκτός από την υπηρετριά μου, την Ελοΐζα. Και αυτή πάλι είναι τόσο τεμπέλα, βαριέται να φέρει το δίσκο απάνω κάθε φορά και όλο λαχανιάζει. Έπειτα είναι ο άντρας μου, ο Έλμπερτ. Με προσέχει σαν τα μάτια του από τότε που αρρώστησα, εδώ και 13 χρόνια. Ορίστε λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε. Αφήστε το σε εμάς. Μα τι θα κάνετε, είναι τόσο αργά, κοντεύει 11 και 4. Θα φροντίσουμε εμείς, κυρία μου. Θα το πείτε από το ραδιόφωνο και θα στείλετε να ψάξουν σε ύποπτες συνοικίες σαν τη δική μου. Είπαμε, κυρία μου, θα το φροντίσουμε εμείς. Ουφ, ηλίθια όντα. Μα γιατί αργεί ο Έλμπερτ, Θεέ μου? Πού είναι τέτοια ώρα? Θεέ μου, τι να κάνω μόνη μου? Α, το τρένο. Κέντρον, ομιλείτε παρακαλώ. Κέντρον, για το όνομα του Θεού Δεσποινής, πάρτε ξανά το Μάρι Χιλ 4-0-0-98. Δεν μπορεί να βουίζει το σύνορα. Η γραμμή Μάρι Χιλ 4-0-0-98 είναι κατηλημένη, κυρία μου. Τα ακούω. Δεν είμαι κουφή. Τα ακούω. Θεέ μου, και να μην μπορώ να σηκωθώ από αυτό το κρεβάτι. Να μπορούσα να πάρω λίγο αέρα. Να ρίξω μια ματιά από το παράθυρο. Παναγιά μου. Πρέπει να πάρω και το φαρμακό μου. Πού είναι αυτά τα χάπια? Πού τα έβαλε αυτή η Ελοΐζα? Εμπρός! Εμπρός! Ποιος είναι? Μα τι έπαθε αυτό το τηλέφωνο απόψε? Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός είπα! Για το όνομα του Θεού, ποιος είναι? Εμπρός! Εμπρός! Κέντρο, ομιλείτε παρακαλώ. Εμπρός! Τηλεφωνικό κέντρο! Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το τηλέφωνό μου απόψε, αλλά κοντεύει να με τρελάνει, Δεσποινής. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κακή υπηρεσία σαν τη δική σας. Τι κατάσταση είναι αυτή? Είμαι παράλληλη, σας λέω. Σε κακά χάλια. Τα νεύρα μου πάνε να σπάσουν. Ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις, καταλαβαίνετε? Αν αυτό εξακολουθήσει λίγο ακόμα. Τι ακριβώς συμβαίνει, μαντάμ? Όλα, όλα. Τίποτα δεν είναι εντάξει απόψε. Όλος ο κόσμος μπορεί να δολοφονηθεί απόψε και σας καρφί δεν σας καίγεται. Το τηλέφωνο μου άρχισε τώρα να χτυπάει. Μάλιστα. Μα χτυπάει, χτυπάει κάθε 2 λεπτά. Και όταν το σηκώνω δεν απαντάει κανείς. Λυπούμε, κυρία μου. Κλείστε τη γραμμή, θα κοιτάξω να δω τι συμβαίνει. Δεν θέλω να κοιτάξει καθόλου. Θέλω να πάρει έναν αριθμό που βουίζει εδώ και μία ώρα. Να τον πάρει οπωσδήποτε. Μα δεν είναι δυνατόν, κυρία μου, αφού βουίζει. Και γιατί δεν είναι δυνατόν? Το σύστημα είναι αυτόματο, μαντάμ. Νομίζετε πως είναι εύκολο? Τέτοια ανόητη, τέτοια ηλίθια που. Και εδώ μεταξύ, εγώ πρέπει να κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένω κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο. Να τρελαθώ στο τέλος. Κλείστε να κοιτάξω αν είναι καμιά βλάβη. Βλάβη, βλάβη. Μόλις σας βαλθήκατε να με τρελάνετε απόψε. Εμπρός. Εμπρός. Θα πάψεις να τηλεφωνείς επιτέλους? Τα ακούς? Γιατί δεν απαντάς? Ποιος είναι? Το κατάλαβες ότι με έχεις τρελάνει? Ποιος είσαι? Δεν αντέχω άλλο. Ποιος? Εμπρός, Πλάζα Τάσα 2295, παρακαλώ. Ναι, ναι. Εδώ είναι Πλάζα 4-2295. Εδώ κεντρικό τηλεγραφείο, μαντάμ. Έχω ένα τηλεγράφημα για κάποια κυρία Στίβενσον. Εντολή να δοθεί τηλεφωνικός. Είναι εκεί η κυρία Στίβενσον? Ναι, εγώ είμαι. Το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος, μαντάμ, έχει ως εξής. Κυρία Στίβενσον, 53 North Sutton, Νέα Υόρκη. Αγάπη μου, λυπούμε. Προσπαθώ επικοινωνήσω τηλεφωνικός, γραμμή κατηλημένη. Φεύγω Βοστόνη 11 μετά μεσημβρίαν απόψε. Απρόοπτη υπόθεση γραφείου.
Επιστρέφω αύριο απόγευμα. Μην ανησυχείς. Με αγάπη, υπογραφή Έλμπερτ. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι όλο, μαντάμ. Θέλετε να σας στείλω με το τηλεγράφημα? Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μαντάμ. Καληνύχτα σας. Παρακαλώ, καληνύχτα. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό, αφού ξέρει ότι είμαι μόνη μου. Κάποιος μου κάνει φάρσα. Μια τρομερή φάρσα. Έλμπερτ, δεν είναι δυνατόν. Κέντρον, παρακαλώ. Ακούστε, πάρτε το Μαριχίλ 4098 άλλη μια φορά. Μαριχίλ 4098 δεν απαντά, κυρία μου. Θέλετε τίποτα άλλο? Έφυγε. Έλμπερτ, πώς μπόρεσες? Πώς μπόρεσες? Θέλετε τίποτα άλλο, παρακαλώ? Πώς θα μείνω μόνη μου, Έλμπερτ? Λίγο ακόμα και... Είμαι άρρωστη. Έχω κάθε δικαίωμα. Δεν με νοιάζει ό,τι κι αν μπει. Εγώ θα φέρω νοσοκόμα. Ας φωνάζει για τα έξοδα. Εγώ θέλω συντροφιά. Δεν μπορώ να μείνω μόνη μου. Πληροφορίες, λέγεται, παρακαλώ. Θέλω τον αριθμό του νοσοκομείου ή μάλλον της κλινικής Χένσλι. Κλινική Χένσλι? Έχετε τη διεύθυνση, κυρία μου? Όχι, είναι κάπου κοντά στον 70ο τομέα, νομίζω. Είναι μικρή ιδιωτική κλινική. Έκανα μια εγχείρηση σκολικοειδίτιδος εκεί προ 2 ετών. Χένσλι λέγεται. Χι έψιλον ταφ σίγμα. Μια στιγμή, παρακαλώ. Μην αργείτε. Γρήγορα. Και τι ώρα είναι, παρακαλώ? Δεν ξέρω, κυρία μου. Πρέπει να πάρετε το 132 για την ώρα. Μα για όνομα του Θεού, δεν έχεις εσύ! Ο αριθμός της κλινικής Χένσλι είναι Butterfield 70105, κυρία μου. Butterfield 70105. Butterfield 701-05. Κλινική Χένσλι, καλησπέρα σας. Το τμήμα των νοσοκόμων, παρακαλώ. Ποιον ζητάτε, κυρία μου? Θέλω το τμήμα των νοσοκόμων, σας λέω. Θέλω μια νοσοκόμα να έρθει αμέσως, για τη νύχτα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Και τι ακριβώς έχει ο ασθενής, κυρία μου? Νεύρα! Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Έχω ανάγκη από ηρεμία, από συντροφιά. Ο άντρας μου λείπει και είμαι. Σας έχει συστήσει σε εμάς κανένας ειδικός γιατρός? Όχι, μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί κάνετε τόσες ερωτήσεις? Θέλω μια νοσοκόμο. Ξέρω ότι έχετε ένα τμήμα εξωτερικών νοσοκόμων που πάνε στα σπίτια. Έχω εγχειριστεί στην κλινική σας πριν 2 χρόνια. Τέλος πάντων, θα πληρωθεί αυτή η κοπέλα. Τι χρειάζονται όλοι? Κυρία μου, τα αντιλαμβανόμεθα όλα αυτά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ιδιωτικές νοσοκόμοι δεν βρίσκονται εύκολα. Έχουμε πολύ λίγες εδώ και για εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν εντολής ιατρού. Αυτή είναι εξαιρετική περίπτωση, σας λέω. Είμαι άρρωστη. Πολύ άρρωστη. Είμαι μόνη μου μέσα σε ένα μεγάλο σπίτι και κατάκητη. Και άκουσα μια συνομιλία στο τηλέφωνο που με τάραξε φοβερά για κάποια δολοφονία. Κάποια γυναίκα πρόκειται να σκοτώσουν στις 11 και 4. Αν δεν έρθει κανείς εδώ, σας λέω, δεν θα αντέξω. Πολύ καλά. Θα μιλήσω τις προϊσταμένες μόλις επιστρέψει. Τις προϊσταμένες? Και τι ώρα την περιμένετε? Δεν ξέρω ακριβώς. Πήγε φαγητό στις 11. Στις 11? Μα τώρα είναι 11 παρά 10 τώρα. Α, το ρολόι μου σταμάτησε. Δεν το είχα καταλάβει. Τι ώρα είναι τώρα? 11 και 14, κυρία μου. Τι ήταν αυτό? Ποιο, κυρία μου, τι είπατε, δεν κατάλαβα. Ένα κλικ. Τώρα μόλις τ' άκουσα στο τηλέφωνο μου. Θα σήκωσε κάποιος το ακουστικό, τα κάτω στην τραπεζαρία. Δεν άκουσα τίποτα, κυρία μου. Τώρα, σχετικά με την νοσοκόμο. Εγώ τα άκουσα, σας λέω. Κάποιος είναι μέσα στο σπίτι μου. Κάτω στην τραπεζαρία. Μας ακούει τώρα. Μας. Δεν θα το σηκώσω. Δεν θα τον αφήσω να μ' ακούσει. Θα κάτσω ήσυχα εδώ. Και θα νομίζει. Μα αν δεν φωνάξω κανέναν τώρα που είναι κάτω, αυτός μπορεί να ανέβει. Μπορεί αργότερα να είναι. Κέντρον, γρήγορα, γρήγορα. Κέντρον, καλησπέρα σας. Δεν σας ακούω, μαντάμ. Μιλήστε δυνατότερα. Μα δεν μπορώ. Θα μ' ακούσει. Είναι κάποιος κάτω και ακούει. Τώρα μ' ακούτε? Κέντρον, τι αριθμό θέλετε, παρακαλώ? Πρέπει να μ' ακούσεις. Σε παρακαλώ. Σε οικετεύω. Βοήθησέ με. Κάποιος είναι μέσα στο σπίτι μου. Κάποιος θέλει να με δολοφονήσει. Πρέπει να πάει αμέσως στην αστυνομία.
Νάτος, Νάτος, τον άκουσες? Έρχεται, έρχεται, σου λέω επάνω. Δώστε μου την αστυνομία. Γρήγορα την αστυνομία. Κλείστε παρακαλώ να σας συνδέσω. Εμπρός, αστυνομικό τμήμα 43, στη φύλαξη Ντάφη ομιλεί. Εμπρός, εμπρός, στη φύλαξη Ντάφη εδώ. Εμπρός, ποιος είναι εκεί παρακαλώ? Εμπρός. Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός. Ακούσατε το μονόπρακτο της Λουσίλ Φλέτσερ, «Συγγνώμη, λάθος ο αριθμός». Μετάφρασης και ραδιοφωνική διασκευή, Μέλπος Ζαρόκοστα. Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνε με τη σειρά που ακούστηκαν, Βούλα Ζουμπουλάκη, Σούλα Αθανασιάδου, Σπύρος Καλογύρου, Νίκος Μπούγας, Μαρίκα Κοτοπούλη, Λάμπρος Κοτσίρης και Κώστας Μανιουδάκης. Μουσική επιμέλεια Σοφίας Μιχαλίτση. Τεχνική επιμέλεια Γιάννη Καρμπέρη. Ραδιοσκηνοθεσία Βίρονα Πάλι.